όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Παρακαλούμε η επικοινωνία να γίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα καθημερινότητα.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθημερινότητα@ipep.gr. Υπουργείο Επικρατείας δηλαδή. Θαύματα, εκεί θα γράφουν τα θαύματα. Όποιος βλέπει το θαύμα μπροστά του. Αν θυμάμαι καλά στον ανασχηματισμό, ο κύριος Λαμπουράρης ανέλαβε την ευθύνη του συντονισμού του κυβερνητικού έργου για την καθημερινότητα. Αν αυτό βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, δύσκολο το βλέπω. Αλλά στην επικοινωνία, η επικοινωνία είμαι λίγο της παλαιάς σχολής, εγώ μπορεί να είμαι λίγο μεγαλύτερος. Έχει σημασία η καθημερινή σχέση σε όλους τους φορείς, σε όλα τα υπουργεία, σε όλες τις δυσκολίες. Και το ηλεκτρονικό να βοηθάει, αλλά νομίζω λιγότερο μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, Σόιμπλε. Η σχέση με τους πολίτες έχει σημασία. Σόιμπλε, λοιπόν. Δηλώσεις χθες για ακόμη μια φορά περίεργες. Όχι περίεργες, σκληρές και στην ίδια γραμμή του Σόιμπλε. Γιατί δεν έχει αλλάξει ο Σόιμπλε. Γιατί να αλλάξει. Άλλωστε και τώρα έχει και προεκλογική περίοδο λίγο παρατεταμένη. Άρα πρέπει να είναι ακόμα πιο σκληρός για το δικό του ακροατήριο. Η δικιά μου ανησυχία δεν είναι ο κύριος Σόιμπλε. Η δικιά μου ανησυχία ως πολίτη και ως δημοσιογράφη που προσπαθώ να παρακολουθήσω τα ευρωπαϊκά και γενικότερα είναι η όλη κατάσταση της Ευρώπης. Και η όλη κατάσταση της Ευρώπης είναι συνάρτηση και του Σόιμπλε και της Γερμανίας. Ναι. Το ξέραμε από πριν και δεν το λέω με υπερβολή, το λέω με αποτύπωση. Γιατί τώρα βγαίνουν και γερμανικά έντυπα και αυτές τις μέρες, τα ξέρετε, τα έχετε παίξει κι εσείς, που κάνουν κριτική. Στη στάση και στους σοσιαλδημοκράτες. Λαβές και δίνουμε και εμείς για τέτοια συζήτηση. Και, και στο εσωτερικό μας δίνουμε λαβές για τέτοια συζήτηση. Στη χώρα μας, ναι. Και στην κυβέρνηση βεβαίως. Θα το πάω και εκεί. Αλλά λέω το εξής τώρα, επειδή ξεκίνησα με το θέμα της Ευρώπης, γιατί εγώ με ενδιαφέρει αυτοί που μας βλέπουν, μας ακούν και όσοι λίγοι μας διαβάζουν, όσοι γράφουμε τέλος πάντων, να προσπαθούν να καταλάβουν περίπου τι γίνεται και μετά να πάμε και στην αντιπαράθεση, στην πολεμική ενδεχομένως και τα ρέστα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο δύσκολη της περίοδο. Όχι επειδή το λέω εγώ. Επειδή το λένε όλοι που ασχολούνται και έχουν ακόμα την πεποίθηση, γιατί πρέπει να κρατάμε και κάποιες σταθερές στην κουβέντα μας, τι θέλουμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν τη θέλουμε. Εγώ είμαι από τους πολίτες που πολλά χρόνια τώρα λέω ότι τη θέλουμε. Και τη θέλουμε όλο και πιο δημοκρατική, όλο και πιο κοινωνική, όλο και πιο πολιτική. Όπερ τώρα τελευταία έχει κολλήσει. Κάποτε, ας το πούμε, η δική μας αριστερά έλεγε για το περιβόητο δημοκρατικό και κοινωνικό έλλειμμα. Τώρα έχει γίνει και πολιτικό έλλειμμα, γιατί είναι χαμηλές οι ηγεσίες, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο αλλού. Και οι δικές μας έχουν δείξει αβαρίες σε αυτό το θέμα. Και παρά τις λίγες προσπάθειες, παραμένει το κενό. Και γι' αυτό έχουν γιγαντωθεί ζητήματα στην Ευρώπη με ακροδεξιές δυνάμεις, με σκληρές αντιευρωπαϊκές λαϊκιστικές δυνάμεις και άλλα πολλά. Να πάμε στα δικά μας τώρα. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός που έλεγε και λέει ότι πρέπει σε αυτή την Ευρώπη να συνεχίσουμε, αλλά προσπαθώντας, παρότι δικό μας το ανάστημα είναι λίγο μικρότερο, αλλά σε μια πιο δημοκρατική Ευρώπη δεν έχει σημασία το ανάστημα, ούτε ο πληθυσμός, ούτε μόνο η οικονομία, όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά πρέπει αυτά να συναρμόνονται κάπως σε μια πολιτικότερη σχεδιασμένη πορεία, για να πιστούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, άρα και οι Έλληνες πολίτες, ότι σε αυτή την Ευρώπη έχει νόημα. Πολύ περισσότερο όταν στη γειτονιά μας γίνεται ο χαμός. Όχι μόνο γύρω-γύρω, αλλά και περισσότερο στα ζητήματα που υπάρχουν για όλους τους Ευρωπαίους. Εργασία, διασφάλιση της δημοκρατίας, ανοιχτές καταστάσεις στις δημοκρατίες και στις χώρες. Και για να το κλείσω, επειδή ξέρουμε όλοι το βασικό ζήτημα για μας παραμένει το θέμα της διαπραγμάτευσης, νομίζω ότι πέρα από τις δυσκολίες και τις αντιπαλότητες μεταξύ των άλλων παικτών, γιατί είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν διαβάσει κανείς, βλέπει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν και στο κείμενο και στις απόψεις. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει τη δέσμευσή της και την προσπάθειά της, όπως την προσπαθεί, με τα ελλείμματα και τις καθυστερήσεις, λέω εγώ, απέναντι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να κλείσει την αξιολόγηση εντός του μήνα. Με μέτρα. Μα προφανώς θα είναι τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όποιος προσπαθεί να αποφύγει την πραγματικά είστε ο μόνος που το λέτε καθαρά. Ναι. Μα εγώ. Ναι, η κυβέρνηση δεν το λέει. Δεν ξέρω ποιος το λέει ή δεν το λέει. Εγώ νομίζω ότι το λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά να το καταφέρει κιόλα. Θυμίζω ότι το είπε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το φθινόπωρο και τότε έλεγε ότι θα κλείσει μέχρι το Δεκέμβρη. Και καλά το προσπάθησε. Άλλωστε έκανε και έναν ασχηματισμό που τον εξήγηλε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Να επιταχύνει την προσπάθεια. Ναι, ο Υπουργός Οικονομικών είχε πει πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι γι' αυτό εργάζεται και ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, ότι πρέπει να κλείσει αυτό, αθώς θα έχουμε ζημίες. Και όποιοι καταλαβαίνουν λίγο και από η οικονομία, εγώ λέω τα λίγα που καταλαβαίνω είναι τα εξής. Κάθε εβδομάδα που περνάει που δεν αφήνει λύση, χειροτερεύει την επόμενη φάση της οικονομίας, άρα και της κοινωνίας, άρα και της κατάστασης που θα έχουμε να επιλύσουμε. Άρη, πιο επίμονα να λυθούν τα ζητήματα και πιο άμεσα. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει καταλήξει, έχει αποφασίσει.